Σχεδόν ένα μεγάλο χωριό σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό του αφανίζεται κάθε 3 χρόνια στην Ελλάδα σε τροχαία δυστυχήματα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το φόρο αίματος που πληρώνει η χώρα μας, έλλειψη γνώσης και σεβασμού οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς, τέτοιες που να διασφαλίζει ασφαλείς μετακινήσεις στα οδικά δίκτυα. Οι νεκροί την τελευταία τριετία έφτασαν τους 2.500, οι τραυματίες τους 30.000, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητή της Τροχέας Ηρακλείου, στις ηλικίες από 15 έως 29 ετών, τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 2.500 συμπολίτες μας. Για να καταλάβουμε τι μέγεθος είναι αυτό, το 2.500, σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι του νομού μας, όπως είναι η Αγία Βαρβάρα ή όπως είναι ο Κουρσόνας, ο μόνιμος πληθυσμός σε κατοίκους είναι 2.500. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ανά 3 χρόνια, μεταφορικά να πούμε το παράδειγμα, αφανίζεται από το χάρτη της Ελλάδος ένα τέτοιο μεγάλο χωριό. Ότι η αλλαγή της εδρεωμένης νοοτροπίας στην οδική συμπεριφορά είναι αυτή που θα μειώσει τα δραματικά αυτά ποσοστά, τόνισε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, που βρέθηκε σήμερα στις Αρχάνες, σε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια εν ώψη του Ράλι Ακρόπολης. Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την οδική ασφάλεια και ειδικότερα στην Κρήτη, που όπως προαναφέρθηκε από τους προαναλύσαντες, δοκιμάζεται, θα έλεγα, ιδιαίτερα από πλευράς τροχαίων ατυχημάτων και ειδικά απώλειας ανθρώπινων ζώων, και καλούμαστε σήμερα σε ένα προσκλητήριο ο καθένας από την πλευρά του πραγματικά να εγκαινιάσουμε μια νέα σελίδα αγωνιστικής προσπάθειας για να μειώσουμε τους νεκρούς στην άσφαλτο. Ο σεβασμός, η αγάπη, η γνώση που πρέπει να έχει ο καθένας μας για να μπορεί να έχουμε καλύτερη οδική συμπεριφορά, οδική και οδηγική συμπεριφορά. Πάντως, η Κρήτη εξακολουθεί να κρατάει τη θλιβερή πρωτιά στις ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο. Πριν καν συμπληρωθούν 24 ώρες από το θάνατο της 52χρονης εργαζόμενης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που άφησε την τελευταία της πρωί μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε με ένα άλλο γιοταχή στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Γάλλων, στο πλατάνη Χανίων, μία ακόμη γυναίκα, 75 ετών, χθες νωρίς το βράδυ, τραυματίστηκε θανάσιμα. Το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα στον κόμβο της Καλλιδονίας επί του ΒΟΑΚ και εκτός από την απώλεια της άτυχης γυναίκας, στο τροχαίο τραυματίστηκαν 3 ακόμη άτομα. Η 75χρονη φέρεται να ήταν συνοδηγός στο όχημα, ενώ στο δεύτερο γιοταχή, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν 2 τουρίστριες. Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν με τοπική, ενώ άμεσα στο σημείο βρέθηκαν άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Το ίδιο τραγικό σκηνικό στήθηκε στις 30 Αυγούστου στον κόμβο του Πλατανιά, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 70χρονος όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και πέσε στις προστατευτικές μπάρες. Ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα, στον κόμβο του Ταυρονίτη, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, όταν το όχημά του άγνωστο πώς βρέθηκε εκτός πορείας και προσέκρουσε στα προστατευτικά του οδικού δικτύου.